Το αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων υποδέχθηκε τους πρώτους επισκέπτες της Κρήτης για την τουριστική σεζόν, που άνοιξε με ποδαρικό τουριστών προερχόμενους από το Λονδίνο, με την Ιρλανδική εταιρεία Ryanair, που προσγειώθηκε στα Χανιά το μεσημέρι. Φορείς των Χανίων καλωσόρισαν με θερμή υποδοχή τους πρώτους 170 επισκέπτες για τη φετινή σεζόν, που επί της ουσίας εγκαινιάζουν μια δύσκολη σεζόν, με θετικά όμως μηνύματα που σχετίζονται με την αύξηση, όπως φαίνεται, του τουριστικού ρεύματος ολόκληρο το νησί. Τα μηνύματα είναι θετικά. Θα πάμε πολύ καλά φέτος σε σχέση με πέρυσι. Όπως κάθε χρόνο έχουμε και μια αύξηση. Και όπως βλέπετε, το γιορτάζομαι και ετοιμάζομαι θερμή υποδοχή για τους πρώτους μας επισκέπτες από το Λονδίνο. Η Ryanair, που έκανε σήμερα την πρώτη πτήση τσάρτερ από το Λονδίνο, από αύριο θα έχει συνεχείς πτήσεις, αφού στο αεροδρόμιο Χανίων θα λειτουργεί η πρώτη βάση εδάφους της εταιρείας στην Ελλάδα. Το αεροδρόμιο προσπαθεί να είναι έτοιμο με τα σημερινά δεδομένα και τις δύσκολες συνθήκες. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, ειδικά με τις πιστώσεις που χορηγούνται. Απλώς για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Οι πιστώσεις για απλές συντηρήσεις όπως επισκευές τουαλετών, για αλλαγές στις λάμπες, για ηλεκτρολογικά θέματα ήρθαν μόλις σήμερα. Κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου, η εταιρεία θα εξυπηρετεί από το αεροδρόμιο των Χανίων 26 ευρωπαϊκούς προορισμούς, ενώ στόχος από την Ένωση Ξενοδόχων των Χανίων είναι φέτος να αφιχθούν 800.000 άτομα. Μέχρι στιγμής πάντως αισιόδοξα είναι τα μηνύματα από τις σκανδιναβικές χώρες, τη Βρετανία και την Πολωνία, ενώ στόχος είναι και η ανάκαμψη της γερμανικής αγοράς, με δεδομένη και την αύξηση των συνδέσεων του αεροδρομίου Χανίων με άλλες πόλεις της Γερμανίας.